Ο κύριος Θάνος Τζίμερος, πρόεδρος του Δημιουργία Ξανά. Κύριε Τζίμερε, καλησπέρα σας. Αν ρωτήσουμε τους πολίτες, πιστεύω η άποψή μου είναι ότι τους ρωτήσουμε τι θέλετε, να εφαρμόσουμε όλο το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη σε ένα χρόνο και να εντοπίσουμε αυξημένο κίνδυνο οικονομικής ασφυξίας ή και χρεοκοπίας, ή να εφαρμόσουμε, να μετακυλήσουμε ένα κομμάτι αυτού τα επόμενα χρόνια. Εκτιμώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, και σας το λέω με τα λόγω γνώσεως, κύριε Λιάτσο, θα πει το δεύτερο. Εντάξει, εγώ την ακούω την άποψή σας. Την ακούω την άποψή σας, με ενδιαφέρον. Έγιναν εκλογές. Τι να σου ρωτήσω στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, όταν κάνατε την ομιλία, να πείτε ότι αυτά θα τα εφαρμόσουμε εάν έχουμε έσοδα. Έγινε εκλογές. Γιατί δεν τους ορίσατε. Εν τω μεταξύ, κύριε Τζίμερε, που βιάζεστε πάρα πολύ. Καθόλου, ίσα-ίσα. Να σας πω ότι αν μας είχαν επιτρέψει οι εταίροι μας που υποτίθεται ότι νοιάζουν τόσο πολύ για τους δημοσιονομικούς στόχους. Μα αυτό σας είπα. Δεν είπατε τον ΕΦΕ θα τον καταργήσουμε. Αυτό θα συνέβαινε αν τα πραγματικά οικονομική η κατάσταση της χώρας δεν έχει επιδεινωθεί. Ναι, αυτή τη στιγμή, με τα μέτρα ασφυξίας που μας έχουν επιβάλει, τα δεδομένα, τα στοιχεία της ελληνικής. Όχι, δεν το ξέραμε. Ότι θα μας κόψουν τον ΕΛΑ, θα μας κατεβάσουν το όριο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός εχθές, από τα 15 δισεκατομμύρια στα 9. Ούτε θα ζήσουμε αυτή την κατάσταση ασφυξίας οικονομικής αυτούς τους μήνες. Και μάλιστα να σας θυμίσω, κύριε Τζίμερε, ότι η χώρα μας έχει να πάρει χρήματα από τον Οκτώβριο του 2014 και αντιμετωπίζει τις υποχρεώσεις της και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Από τον Αύγουστο του 2014. Και αντιμετωπίζουμε τις υποχρεώσεις μας και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό όσον αφορά τις συνθήκες του δανεισμού με τις ίδιες δυνάμεις μας. Και αυτό μας έχει εξαντλήσει και έχει ρίξει έξω όλους τους δείκτες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τζίμερο, ο οποίος είναι και επικοινωνιολόγος, διαφημιστής, έχει εμπειρία της αγοράς. Τι εντύπωση πιστεύετε ότι έκανε η χθεσινή συνέντευξη? Βεβαίως, εγώ νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο θα δούμε, θα προκύψουν και οι μετρήσεις, είναι σίγουρο αυτό, και θα δούμε σε τι βαθμολογία του βάζουν οι Έλληνες πολίτες του κύριου Πρωθυπουργού. Ναι, εγώ θα έλεγα τι μάθαμε από την χθεσινή συνέντευξη, γιατί ξέρετε, οι συνεντεύξεις των Πρωθυπουργών δεν γίνονται για να κάνουν εντύπωση. Γίνονται για να μάθουμε που πάει η χώρα. Mm-hmm. Εγώ δεν έμαθα τίποτα. Δηλαδή, δεν έμαθα ούτε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Δεν έμαθα, ας πούμε, στις 20 Φεβρουαρίου που αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός ότι έκανε λάθος, τι θα έκανε αν ήταν σήμερα 20 Φεβρουαρίου. Και θα έλεγα ότι θα έπρεπε να ξαναδούμε γενικά ως πολιτικό σύστημα την έννοια της πολιτικής συνέπειας. Απευθύνομαι στον τηλεθεατή και του λέω ότι αν έφτιαχνε μια αποθήκη, ας πούμε, θα ζητούσε προσφορές. Και θα έπαιρνε ακριβείς προσφορές. Τόσο τα τούβλα, τόσο τα τσιμέντα, τόσο το συνολικό κόστος και θα στο παραδώσω σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, δεν ξέρω, ανάλογα με το μέγεθος του έργου. Αλλά στο πολιτικό μας σύστημα, κανένας πολιτικός δεν δεσμεύεται για κάτι συγκεκριμένο, μόνο ότι έχει όλους τους τρόπους να μάθει τα στοιχεία για να καταλήξει σε μια σωστή προσφορά. Για παράδειγμα, για να απαντήσω στην κυρία Τζάκρη. Ο κύριος Ντράγκη είχε πει ότι η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στον ΕΛΑ μόνο αν είναι σε πρόγραμμα. Γιατί κανονικά η Ελλάδα δεν έχει πρόσβαση στον ΕΛΑ, διότι τα ομόλογά της θεωρούνται σκουπίδια. Άρα τι κάνει η κυβέρνηση? Ρουφάει τη ρευστότητα από τις τράπεζες, αγοράζει, δίνει στις τράπεζες χαρτιά, παίρνει τα λεφτά, τα οποία στραγγίζονται και δεν πηγαίνουν στην παραγωγική οικονομία και τα δίνει στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα για να πάρει ρευστότητα οι τράπεζες. Σε πρόγραμμα είναι και η Γαλλία. Εμέσως. Κύριε Τζίμερε, για μας στιγμή, λοιπόν, όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν πρόσβαση στο κοινό χρήμα του κυρίου Ντράγκη, λοιπόν, που είναι μόνο τιμωρητικά. Ωραία. Εγώ λοιπόν κατάλαβα από αυτά που είπε ο κύριος Ντράγκη και πολλοί άλλοι το κατάλαβαν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ότι η Ελλάδα αν δεν συνέχιζε το πρόγραμμα το οποίο είναι, στο οποίο ήταν πριν, δεν θα έχει πρόσβαση στον ΕΛΑ. Ο κύριος Τσίπρας κατάλαβε ότι θα μπορούσε να έχει πρόσβαση. Θα έλεγα λοιπόν αυτό που είχε προτείνει η Δημιουργία Ξανά εδώ και καιρό, ότι θα έπρεπε η πολιτική συνέπεια, η ασυνέπεια μάλλον, να έχει ένα κόστος. Δηλαδή, πες μας πολιτικό κόμμα που διεκδικεί στην εξουσία, είτε λέγεσαι ΣΥΡΙΖΑ είτε λέγεσαι Νέα Δημοκρατία, γιατί αναφέρομαι και στα ζάβια του κύριου Σαμαρά. Ποια μέτρα θα πάρεις και πότε θα τα πάρεις? Δεν σου λέει κανένας να πεις αυτό ή το άλλο, αλλά να δεσμευθείς σε βάθος χρόνου. Και εάν κάνεις λάθος, ας πούμε, από τα 10 που θεωρείς κύρια μέτρα, κάνεις λάθος στα 8, να εκπίπτεις. Δηλαδή να πέφτει η κυβέρνηση αυτόματα. Θα βλέπαμε προεκλογικά πώς οι πολιτικοί θα λέγαν θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο, θα κάνω το παράλληλο. Η όλη διαπραγμάτευση λοιπόν είναι σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Μπορεί να το καταλάβει και ένα παιδί δημοτικού. Σας το λέω με τρία λογάκια. Η Ελλάδα πάντα από τη μεταπολίτευση, από το 1974 και μετά, ξόδευε περισσότερα από αυτά που εισέπρατε σε φόρους. Δηλαδή έβγαζε 5, ξόδευε 6. Έβγαζε 10, ξόδευε 12. Έβγαζε 20, ξόδευε 25.
Άρα το πρόβλημα δεν ήταν το χρέος αυτό καθ' αυτό. Ήταν ένας τρόπος κακής διαχείρισης, ένας μηχανισμός που παράγει χρέος. Όταν φτάσαμε λοιπόν το χρέος να είναι τόσο μεγάλο που οι αγορές να λένε ότι αυτή η χώρα θα χρεοκοπήσει, άρα τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Άλλη μια λάθος λέξη, η επίθεση των αγορών. Δεν είναι επίθεση των αγορών, οι αγορές τα βάλαν στα πόδια. Φύγανε από αυτή τη χώρα. Όταν λοιπόν κανένας δεν μας δάνειζε, ήρθε η Ευρώπη, οι εταίροι μας, και είπαν θα σας δανείσουμε εμείς, αλλά να δούμε γιατί δημιουργείται χρέος. Πόσα βγάζετε το χρόνο. Μάλιστα. Το 2014, συγγνώμη γελιάζω, είναι σημαντικό. Το 2014 τα φορολογικά έσοδα ήταν 48 δισεκατομμύρια περίπου. Εάν θέλουμε να δώσουμε παραπάνω παροχές, θα πρέπει να αυξήσουμε τους φόρους. Νομίζω ότι είναι απλό να το καταλάβει κάποιος. Εάν θέλουμε να κόψουμε φόρους, θα πρέπει να μειώσουμε τις παροχές. Δεν γίνεται ταυτόχρονα να υπόσχεσαι και μείωση φόρων και αύξηση παροχών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας λέει κάντε αυτό ή κάντε το άλλο. Αλλά μας λέει καταρχήν 48 βγάζετε, τα 48 θα ξοδέψετε και μάλιστα ξοδέψτε και λίγο λιγότερο για να έχετε να πληρώνετε τοκοχρεωλήσια. Τα οποία τα αναλαμβάνουμε εμείς μέχρι να βάλετε τα χρήματά σας και τα έξοδά σας σε ένα λογαριασμό. Αυτό δεν κάνει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Λέει για παράδειγμα για τη μείωση των επικουρικών συντάξεων. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, γι' αυτό με βλέπετε, σας πιέζω. Και τελειώνω. Ναι. Λέει ο κύριος Ρωμανιάς ότι οι επικουρικές συντάξεις, ακόμα και αν κόψουμε, λέει παραπάνω, πάρουμε 400 ευρώ, τι θα κερδίσουμε, 32 εκατομμύρια. Μα μόνο η ενίσχυση του προϋπολογισμού, ο οποίος ενισχύει το ασφαλιστικό σύστημα με 13 δισεκατομμύρια το χρόνο στα ταμεία των συνταξιούχων του ΟΤΕ και της ΔΕΗ, είναι 1,5 δις. Γιατί λοιπόν το 1,5 δις δεν το κάνουν 1,480 ή 1,450 και όχι μόνο να κόψουν, αλλά και να αυξήσουν συντάξεις. Δηλαδή, ό,τι θα κόψεις από κάτι, ή μάλλον ό,τι θα δώσεις παραπάνω σε κάτι, από κάτι άλλο πρέπει να το κόψεις. Μάλιστα. Αυτή την απόφαση δεν την πήρε ούτε η Νέα Δημοκρατία, δεν την παίρνει ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω εκατοντάδες μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζίμερη. Πάντως, κύριε Μελιγκόνη, αν η κυβέρνηση αποφασίσει να πάει σε δημοψήφισμα, θα βάλει το δίλημα ξεκάθαρα και θα ταχθεί υπέρ του ενός ή του άλλου σκέλους του διλήμματος. Σωστό. Αν το κερδίσει το δίλημα, εν πάση περιπτώσει, έχει κερδίσει το δίλημα. Εγώ το εξήγησα ποιο είναι το δίλημα και, εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι κυβερνητική βουλευτή και σα είπα. Έτοιμο συμβιβασμό ή ένα εναλλακτικό δρόμο, κύριε Τζίμερη, γιατί κρυβόμαστε. Εναλλακτικό ποιο είναι. Ο εναλλακτικό δρόμο είναι ένα δρόμο δύσκολο που θα είναι διαφορετικό από αυτόν που μα οδηγεί στην Ελλάδα. Δηλαδή, πείτε αυτή τη σκέψη. Ρήξη είναι, κύριε. Ρήξη. Ρήξη αφραγία δηλαδή. Ρήξη είναι, τι εννοείται ρήξη δηλαδή. Ρήξη σημαίνει. Έξω από το ευρώ. Μα έξι πέθα. Πρέπει να αποφασίσουν. Δηλαδή, ρήξη σημαίνει. Αυτό δηλαδή έξω από την ευρωζώνη. Όχι, ρήξη σημαίνει ότι δεν υπαναχωρούμε σε αυτό που μα φέρνει ω έτοιμη λύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το επόμενο βήμα από αυτό. Το επόμενο βήμα. Το επόμενο. Κοιτάξτε. Καταρχάς αυτό κανείς δεν το ξέρει. Καταρχήν κάναμε υποθέσεις εργασίας. Θα συνεχίσεις, Γιώργο, τώρα. Κάναμε υποθέσεις εργασίας. Φυσικά κάναμε. Περίπτωση. Έτσι, σας το ξαναείπα. Πάντως σε κάθε περίπτωση, αν αποφασίσατε η κυβέρνηση να πάρει σε δημοψήφισμα, θα πείτε στο λαό ότι κοιτάξτε, υπόθεση εργασίας. Μη στεναχωριέστε, κύριε Τζίμερε. Αν αποφασίσουμε να πάμε σε δημοψήφισμα, θα θέσουμε το δίλημα ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό. Και το καταλαβαίνω όλοι. Μόνο εσείς κάνατε την περιγραφή. Το έκανα πάρα πολύ καλά. Σας το είπα. Παρέμβαση. Σας είπα και τι είναι έτοιμο συμβιβασμό, σας είπα και τι δεν είναι έτοιμο συμβιβασμό. Δεν καταλάβατε τι είναι έτοιμο συμβιβασμό. Να είστε ξαναπώ, αν θέλετε. Επιτρέψτε μου μια παρέμβαση. Δηλαδή, υποθέτω ότι είμαι στη θέση των τηλεθεατών αυτή τη στιγμή. Αισθάνομαι προσβεβλημένος από αυτού του είδους το διάλογο. Γιατί? Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να τσακωνόμαστε για πράγματα. Τι θα πει έντιμο συμβιβασμό. Όχι, ρητορικές ερωτήσεις οι οποίες υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Δηλαδή, πραγματικά, όταν λέει, ας πούμε, εντάξει, η κυρία Τζάκρη είναι βουλευτής, δεν μπορεί να δεσμεύσει το κόμμα της κάτι που δεν έχει πάρει θέση ακόμα. Έτσι, αλλά εμείς οι υπόλοιποι είμαστε πολίτες. Όταν λέμε ρήξη, εννοούμε εντός ευρώ, εντός νομισματικής ζώνης. Εννοεί. Το να αρχίζουμε να λέμε ρητορίες, 10.000 και όλες αυτές τις αηδίες, ας πούμε, τις οποίες έχω βαρεθεί να τις ακούω 5 χρόνια, υποτιμούν την νοημοσύνη μου. Γιατί κάτι δεν έχει καταλάβει, κύριε Κοκορίκος. Όχι, κύριε Τζίμερε. Δεν αναφέρομαι μόνο σε εσάς καταρχήν και μην το παίρνετε προσωπικά. Δεν αναφέρομαι μόνο σε εσάς. Αναφέρεστε σε κάτι που είπα. Όχι. Από αλλού το ακούσατε. Ναι, ακούστε να δείτε. Παρακαλώ, ένα. Είναι δεσμευμένοι από τις θέσεις τους και δεν μπορούν να πούνε καθαρά. Εμείς όμως δεν δεσμευόμαστε οι υπόλοιποι. Κύριε Κοκορίκο, να μιλάμε καθαρά. Τι σημαίνει, δηλαδή, θα εξηγήσετε στον κόσμο τι σημαίνει ρήξη εντός ευρώ. Όταν εγώ τι σημαίνει ακούω ρήξη εντός ευρώ. Ως δημοσιογράφος, ναι, καταλαβαίνω ρήξη εντός ευρώ, εντός νομισματικής ζώνης, κύριε Τζίμερε. Κοιτάξτε, δεν το λέω υποτιμητικά, έτσι, μην το πάρετε πάλι στραβά. Για παράδειγμα, η Καλιφόρνια πριν από λίγα χρόνια χρεοκόπησε.
Αυτό ανήκει σε ένα κράτος με ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Η Καλιφόρνια λοιπόν είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος σε μια μεγάλη ομοσπονδία η οποία λειτουργεί. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος σε μια ένωση, ακόμα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όχι μόνο δεν λειτουργεί, αλλά δεν είναι καν νομισματική ένωση τέλεια, εντός εισαγωγικών το τέλεια, γιατί υποθέτουμε ότι το δολάριο, ας πούμε, είναι σε έτσι. Σε αυτό, λοιπόν, εάν, το πλαίσιο, τι θα πειρήξει. Αυτό, λοιπόν, λέτε για την Καλιφόρνια. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, λοιπόν, ότι έχει μεγάλη συνάφεια η Καλιφόρνια με την Ελλάδα. Γιατί θέλουμε την ενωμένη Ευρώπη, τουλάχιστον η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, και θέλουμε το ενιαίο νόμισμα και θέλουμε να συμπεριφέρονται με αλληλεγγύη όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έχει να κάνει, ναι, δηλαδή με εντυμότητα και Ευρώπη, όχι με δεξιοσύνη ή με αριστεροσύνη. Λοιπόν, παιδιά, δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα τι συζητάμε. Τον αχρεοκοπήσει. Αντώνη, μπορεί να σε ρωτήσω κάτι. Δεν θα κάνει 20 δευτερόλεπτα. Αρκεί να είναι χωρίς παρεμβάσεις τα 20 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσει δεν γίνεται. Η χρεοκοπία εντός ευρώ σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να δανειστούμε, για παράδειγμα, από τις αγορές, όπως και τώρα. Σημαίνει έλεγχο κεφαλαίων, το οποίο θα είναι ευεργετικό για την Ελλάδα, ενώ τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα φεύγουν τα λεφτά αδιακρίτως. Σημαίνει εισαγωγή παράλληλου νομίσματος με μορφή ομολόγων, όπως έκανε η Καλιφόρνια, όσο χρειαστεί. Ας πούμε, στην Καλιφόρνια χρειάστηκε δύο μήνες μόνο, ενώ στην Ελλάδα μπορεί να χρειαστεί ένα χρόνο, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως λέτε κι εσείς. Αυτά σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι θα πεινάσουμε, δεν σημαίνει ότι δεν θα πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, δεν σημαίνει τίποτα από αυτά. Αυτά θα έπρεπε, τα πάντα, θα έπρεπε να συζητιούνται στις τηλεοράσεις αυτή τη στιγμή. Να προετοιμάζεται ο ελληνικός λαός για μια ρήξη. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αποφύγουμε τη ρήξη. Άρα δηλαδή, θα ήταν καλό αυτό να μην το δοκιμάσουμε. Άρα δηλαδή, είμαστε σε λάθος κατεύθυνση αυτή τη στιγμή, κύριε Κοκορίκο. Εγώ πιστεύω. Είμαστε σε λάθος δρόμο αυτή τη στιγμή, κύριε Τζίμερε. Φόρη. Ακούσατε πολλούς φόρους εδώ. Πάρα πολλούς. Αισθάνομαι ότι δεν άλλαξε η κυβέρνηση και ότι οι μοναδικές μεταρρυθμίσεις είναι πώς θα βρούμε περισσότερους φόρους. Ξέρετε, οι φόροι. Τι εννοείται δεν άλλαξε η κυβέρνηση. Οι φόροι πρέπει να έχουν μία αναπτυξιακή προοπτική, με την έννοια ότι δεν είναι μόνο τι θα πάρεις από αυτό που υπάρχει. Είναι τι κίνητρο θα δώσεις σε αυτόν που φορολογείται για να συνεχίσει να παράγει εισόδημα. Αυτό το ξεχνάει η κυβέρνηση. Βλέπετε και ότι βεβαίως, υπάρχει η ίδια λογική με την προηγούμενη κυβέρνηση, με τη σημερινή. Αυτό λέτε. Βεβαίως, είναι παραλλαγές φορομπηχτικών σεναρίων. Ας πούμε, ακούσαμε ότι ο έμφυα είναι αντισυνταγματικός, ενώ ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας είναι συνταγματικός. Και τα δύο ντουβάρια είναι. Δηλαδή, είτε έχεις ένα σπίτι 100.000 ευρώ που δεν σου αποδίδει, είτε ένα σπίτι 500.000 ευρώ, σας λέω, που θες και να το ξεφορτωθείς και έχει ένα σωρό κόστος και δεν μπορείς ούτε να το πουλήσεις, δεν είναι εισόδημα. Δεν είναι χρήματα ζεστά τα οποία τα πήρε κάποιος ως εισόδημα, θα τα έχει και του χρόνου, θα τα έχει και του παραχρόνου, να αυτή να τα φέρει στο κράτος. Το κράτος κάνει ένα θεμελιώδες λάθος. Και αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση λένε πόσα μου χρειάζονται. Μου χρειάζονται 50 δις, ας πούμε, για να λειτουργήσω. Θα τα βρω με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό όμως δεν φέρνει ανάπτυξη. Διότι αν ρωτήσετε οποιονδήποτε άνθρωπο και οποιαδήποτε έρευνα στον κόσμο, θα σας πει ότι για να έρθει να επενδύσει κάποιος ή για να επενδύσει ένας Έλληνας, χρειάζεται δύο πραγματάκια. Καταρχήν, σταθερό φορολογικό περιβάλλον και σταθερή νομοθεσία και απλή νομοθεσία. Μάλιστα. Όταν όμως λες ότι θα δω τι θα κάνω ανάλογα με τι θα μου λείπει, άρα μπορεί να αυξήσω αυτό το φόρο, να βάλω έναν άλλο φόρο. Κανένας δεν θα έρθει για να κάνει ένα business plan ξέροντας ότι του χρόνου μπορεί να του έρθει ο ουρανός φοντίλη και να μην έχει να τα πληρώσει. Και για να σας δείξω πόσο μερικά πράγματα πρέπει να λέγονται με αριθμούς, γιατί στην Ελλάδα αντιπαθούμε τους αριθμούς, σας λέω το εξής. Ακούσαμε πριν ότι η συμβολή του φορολογούμενου σε συντάξεις, όχι σε μισθούς, σε συντάξεις, είναι 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Παραπάνω από τη συμβολή των ασφαλιστικών ταμείων, συνολικά είναι 29 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν συζητήσαμε εάν μπορεί η χώρα να πληρώνει 29 δισεκατομμύρια ευρώ σε συντάξεις. Αλλά ακούστε, πόσο είναι όλος ο φόρος των φυσικών προσώπων. Δηλαδή, όλα που πληρώνουμε όλοι μας, το σύνολο, είναι 7,8 δισεκατομμύρια. Πόσος είναι ο έμφυα ο οποίος έριξε την κυβέρνηση Σαμαρά. 2,4. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να μην πληρώνουμε καθόλου φόρο φυσικά πρόσωπα και να μην πληρώνουμε ούτε δεκάρα έμφυα εάν υπήρχε ορθολογικό σύστημα διαχείρισης
των ασφαλιστικών εισφορών και απόδοση συντάξεων. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα δημοψήφισμα. Αλλά ξέρετε, τα δημοψηφίσματα έχουν ένα πρόβλημα. Πρέπει να απαντήσεις με ναι ή με όχι. Άρα πρέπει και η διατύπωση της ερώτησης να είναι πάρα πολύ απλή. Δεν υπάρχει απλή διατύπωση αν, ας πούμε, έρθει αύριο μια κυβέρνηση και πει δέχεστε αυτό το πρόγραμμα να το κάνουμε ή να μην το κάνουμε. Διότι το πρόγραμμα θα είναι ένα άλλο μνημόνιο, το οποίο θα είναι πολύπλοκο, που θα αφορά πάρα πολλά πράγματα της ελληνικής οικονομίας. Και αν δεν το κάνουμε, τι θα συμβεί. Δεν μπορεί να βάλεις έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν ήταν ποτέ οικονομολόγος, δεν ξέρει τίποτα από δημόσια οικονομική, να του εξηγείς για πόσο καιρό, για πόσους μήνες. Άρα το δημοψήφισμα από μόνο του, αν δεν είναι απλό, αν δεν είναι, ας πούμε, βασιλευόμενη δημοκρατία ή προεδρική ή προεδρευόμενη, ανάλογα, δεν ξέρω τι θέλουμε. Μάλιστα. Άρα το ξεχνάμε το δημοψήφισμα και θα κάνω και σε αυτή την κυβέρνηση την έκκληση που είχα κάνει και στην προηγούμενη. Το σωστό είναι να πεις πόσα χρήματα μπορεί να δώσει ο φορολογούμενος. Δεν μπορεί να δώσει 48 δις. Μπορεί να δώσει 40, 35, με αυτά θα πορευτώ. Διότι όσα και να πάρει από τη φοροδιαφυγή που θέλουμε να καταπολεμηθεί, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Πριν από μερικά χρόνια, τα φορολογικά έσοδα του κράτους ήταν 55 δισεκατομμύρια, δηλαδή 7 δισεκατομμύρια περισσότερα από τα σημερινά. Έλυσαν κάτι, λειτουργήσε σωστά το κράτος. Πάντως, σε δημοψήφισμα δεν θα πάμε, ήταν σαφής ο Πρωθυπουργός. Δεν μάθει να κουβαλάει. Διότι θα υπάρξει συμφωνία. Αυτό καταλάβαμε. Δεν θα πάμε σε δημοψήφισμα. Η συμφωνία όμως θα έχει συγκεκριμένους περιορισμούς. Θα δούμε. Και μας είπαν, για να πω στον κύριο Κοκορίκο που είπε ένα περίεργο, ότι τα λεφτά που θα δώσω δεν θα είναι για να μας ενισχύσουν, θα είναι για τα εξωτερικά δάνεια. Ότι αυτή ήταν η συμφωνία. Δηλαδή η Ελλάδα κάποια στιγμή θα πρέπει να έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει. Ναι, κύριε Σκρέκα, μια κουβέντα όμως. Για να πει και ο κύριος Κοκορίκος και ο κύριος Μαγκλής. Δεν έχει εξυπηρέτηση χρέους. Ευχαριστώ. Δύο κουβέντες όσο και πολύ.